Για την Ελλάδα μας. Μάλιστα. Για την Ελλάδα. Τ' άκουσες, Μαρία. Άκουσες, Μαρία. Ναι. Μαρία. Ναι. Μαρία. Ορίστε, κυρία. Γεια σου, Μαρία. Πάμε, Μαρία. Πάμε, πάμε. Γεια σου. She's a lady, this is a lady's world. Man, she drives him crazy, dancing like a cheeky girl. All eyes on Maria, no lie, she's the bomb. Oh my, they all wanna see her, all wanna be the lucky one. She's mine. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαρμπέλ. Εμείς το ράψαμε κι αυτόν. Όχι που να το πενευτούμε δηλαδή, αλλά το ρούχο, παιδιά, κερδίζει. Δεν φτάνει μόνο η φωνή. Καλέ, ούτε φωνή ούτε ακρόαση χρειάζεται. Καλή βελόνα θέλει. Και το λέμε εμείς που έχουμε ράψει Eurovision καν και καν. Δέστε, καλέ, όχι, δέστε τι έχουμε ράψει εγώ και η χρυσή βελόνα από εδώ με τα χεράκια μας τα χρυσά. Δέστε. I'm one of the legends looking good. I'd like to take a home that's understood. Μετά από τόσες εμφανίσεις, τέτοια κοστούμια, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού να μας ανοίξει ένα μουσείο, ένα μέγαρο, να βάλουμε να εκθέσουμε όλες αυτές τις εμφανίσεις.
Κοφεύει, αγάπη μου, κοφεύει. Αλλά εμείς... Βράχος! Και όχι τίποτα άλλο, δηλαδή. Τόσο σκόπος. Τόσες σκόπτσες. Και δεν τις βάλαμε και όλες τις εμφανίσεις, μόνο τις αγαπημένες μας. Εσύ δηλαδή ποιες εμφανίσεις θα έβαζες σε ένα μουσείο Eurovision? Παιδιά, καταρχάς, το συνολάκι του Σάκη. Αυτό, παιδιά, δεν είναι απλό τζιν. Δεν είναι απλό τζιν. Είναι χιλιάδες εργατόρες τρυψίματος. Δεν θυμάσαι καλέ που μας πέραν τηλέφωνο και μας λέγανε το θέλουμε όλο και πιο σκισμένο, όλο και πιο σκισμένο. Και τρέχαμε εμείς στα γιουσουρούμ της Κωνσταντινούπολης να βρούμε τρίφτες και μπατανόβουρτσες. Φωτιά πήραν τα χεράκια μας. Και απλό τζι σου λέει μετά. Καλά, όσο για το μακό. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Το βάζεις στους 90 βαθμούς και έρχεται μικραίνει δύο νούμερα, ανεβαίνει επάνω, βγαίνει ο Κυλιακός. Έτσι. Γιατί καλέ, θα ξεχάσω εγώ τα μπλουζάκια για το πρόμο που ράβαμε μία-μία την παγέτα στην Καλανόλευκη. Ε? Ματώσαν τα χεράκια μας. Ποιος είναι, καλέ? Αχ, ο Μιχάλης είναι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Τον πάρω εγώ μετά. Καλά, από εκείνες τις σπάνιες στιγμές που η έμπνευση συναντάει τη δημιουργία, παιδιά, ήταν το ρούχο της Έλενας. Αλλά και το ισόρουχο, ε! Ποιο έκλεψε τώρα τελικά την παράσταση, θα σας γελάσω. Αυτό βέβαια καλύτερα να μας το πει ο Ρομπέρτο Καβάλι που τον έχουμε σε ζωντανή σύνδεση από το Μιλάνο. Μη μου πεις, πού καλέ. Buonasera Ρομπέρτο, come stai? Γεια σας κορίτσια. Είστε πολύ καλές. Και εσύ είσαι πολύ καλός Ρομπέρτο μου. Χωρίς εσάς δεν ξέρω τι θα έκανα. Και οι δύο είστε εξαιρετικές. Αλλά αδυναμία μου είναι η Petit. Πάρτα. Σκέφτομαι μάλιστα να σας προτείνω σαν βασικές μοδίστρες και στο αντίστοιχο σόου που σκέφτονται να κάνουν στην Αμερική. Παρουσιάστριες! Καλεμοδίστρες, ξύπνα. Ευχαριστούμε πολύ, Ρομπέρτο. Μας υποχρέωσες και εμάς. Είσαι ο καλύτερός μας, ναι. Άντε πάλι το κινητό. Ποιος είναι ο Μιχάλης, είναι πάλι. Δεν μπορούμε να του μιλήσουμε τώρα, όμως παρουσιάζουμε. Τι να κάνω. Εσύ κοσέ το, παιδί μου, παίρνει ο άνθρωπος. Ναι. Έλα, Μιχάλη μου, να σου πω, δεν μπορώ τώρα γιατί μιλάω με τον Καβάλι. Επίγον, θα σε πάρω εγώ μετά. Φιλιά. Ρομπέρτο. Τον χάσαμε. Άστον τώρα και αυτόν μας υποχρέωσε. Ωραία μας τάπε. Την Τάνα, καλέ, τη θυμάσαι. Ξεχνιέται, καλέ, η Τάνα. Εμείς τις δώσαμε φτερά. Με τις Δάνες τα κουβαλάγαμε. Και πού να βρεις ερώτηση σήμερα ημέρα, δηλαδή. Τότε δεν ήταν που μας έπαιρνε ο Γκοτιέ με στάγρια χαράματα και μας έλεγε να πάμε να βρούμε φτερά και τρέχαμε σε τις τρελές. Θα το ξεχάσω εγώ που σηκώθηκα 6 ώρα το πρωί και έτρεχα στην αυλή τη θιάς μου της Ευτέρπης να ξεπουπουλιάσω το παγόνι της. Η δε Λευτέρα Παγωνιού, πού να τα βρω εγώ τα Λευτέρα Παγωνιού. Και κράου το παγόνι, κράου το παγόνι. Άντε πάλι. Έλα. Ο Μιχάλης είναι, καλέ, τι να πω. Έλα, μωρέ, δεν τρέπεσαι, σήκωσε το. Μίλα του ανθρώπου τόσες φορές. Τώρα. Ναι. Έλα, Μιχάλη μου. Κοίτα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Πάρε λίγο την κοντή. Petit, είπα. Petit. Καλά. Έλα, στη δικιά μας, παιδιά, τη Δύση, ο Γκοτιέ, δεν λέω, έβαλε όλη του την τέχνη για να την κρύψει. Εγώ τόσο ωραία γυναίκα. Γιατί τη φασιώσαμε. Από την κορφή ως τα νύχια ποτέ δεν το κατάλαβα. Τόσο ύφασμα. Χάθηκε καλέ μια παγέτα. Ένα πούπουλο, ένα φτερό. Για όνομα του Θεού. Τι, μη μου πείτε. Έχουμε και τον Κοντιέ στο δορυφόρο. Για να δω. Ζαμπόλ, κομάντε λιβού σε μου, αμπετί. Ζαμπόλ. Ζαμπόλ. Καλησπέρα σας, Πέτη. Πες μας, ρε Ζαμπόλ, γιατί έρχεσαι έτσι στην Άννα. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Άννας και ήθελα το φόρεμά της να συνδυάζει παράδοση και κομψότητα, ομορφιά και θηλυκότητα, χωρίς να χάνει το σεξι στοιχείο του. Ναι, βρε, Κοντιέ μου, αλλά αν δεν βάλεις μια παγέτα, λίγο φτερό, ένα σκίσιμο, πώς θα είναι σεξι, βρε Ζαμπόλ, είναι σεξι το φολκλόρ. Το ξέρουμε αυτό, οι τζολιάδες. Τι? Πώς μιλάτε έτσι στο σχεδιαστή της Μαντόνα? Είστε πολύ λίγες για να μου υποδείξετε εσείς πως θα ράβω τις διάσημες πελάτησές μου. Απολύεστε. Απολύτη! Εμείς, καλέ! Καλά, πολύ στις καλύτερες μοδίστρες σου είναι δυνατόν τις μοδίστρες, τις αρχιμοδίστρες όλες τις Eurovision όλων των εποχών. Έχεις τρελαθεί που ματώσαμε εμείς τα χεράκια μας, τα δαχτυλάκια μας, που τυφλωθήκαν τα ματάκια μας να ράβουμε, βρε, τις χάντρες σου. Άντε εμένα. Την Petit, βρε, τη χρυσή βελόνα. Ποιος ράβει, βρε, όλες αυτές τις Eurovision. Αχάριστε, παλιογάλε. Αλλά δεν φταίει κανείς άλλος, η ξενομανία μας φταίει. Λες κι εμείς δεν έχουμε Έλληνες σχεδιαστές. Κατάλαβες? Όχι τίποτα άλλο, αλλά... Μιχάλη. Μπέτη μου. Τι? Καλησπέρα σας. Μιχάλη, τι κάνεις εσύ εδώ, στο τηλέφωνο? Σας έβλεπα από την τηλεόραση, Μπέτη μου, τι φαντασμαγορία, τι στρας, τι παγέτες, τι φτερά. Ας είναι καλά ο Κοστέτσος, αγάπη μου, και τα στρας από τον Φράγκο.